με το βλέμμα στραμμένο στη σπαρασόμενη από τα αντίπεινα Γάζα και τους εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που έχουν εγκλωβιστεί χωρίς ανθρωπιστική διέξοδο, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας χθες το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου από φορείς και συλλογικότητες. Το Ηράκλειο δίνει το παρόν του στον αγώνα υπέρ του δίκαιου του Παλαιστινιακού λαού. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τιμώντας τις παραδόσεις, το δημοκρατικό ήθος των εκπαιδευτικών, την ίδια την ιστορία του λαού μας, στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων, στέκεται με το πλευρό του δίκαιου. Παλαιστίνοι που ζουν στην Κρήτη μεταφέρουν στην Κρήτη TV δραματικές περιγραφές για τους εγκλωβισμένους αμάχους στην πόλη της Γάζας. This moment, many children and women died in the Gaza city. All buildings structured. All the situation in Gaza city now it's very very bad. Too many people inside. Leave it. And we don't have water and electric, everything closed about Gaza city. And Israel, she don't need give me my expense. For my people. Να σταματήσει η αιματοχυσία, αλλά και η Ελλάδα να μην εμπλακεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στα βάρβαρα αντίπεινα του Ισραήλ ήταν τα αιτήματα των διαδηλωτών που εξέφρασαν την αμέριστη συμπαραστασή τους στον Παλαιστινιακό λαό. Οι Παλαιστίνοι ματώνουν περίπου 80 χρόνια διεκδικώντας το αυτονόητο. Πατρίδα, γη, ελευθερία. Είμαστε στο πλευρό τους. Καλούμε τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το λαό να σταθεί με την πλευρά του δίκαιου. Καταδικάζουμε τη σύμπλευση της ελληνικής κυβέρνησης με την υπεριαλιστική πολιτική και με την εγκληματική βαρβαρότητα της κυβέρνησης Νετανιάχου, που είναι μια κυβέρνηση φασιστική και επιβάλλει ένα καθεστώς κατοχής σε ένα λαό πολύπαθο, που είναι η Παλαιστίνη. I want to send thank you for people from Greece, from Heraklion. Thank you very much for this. Θα μας τους λαούς, θα δείχνουνε για πάντα.